Τι είναι αυτός ο περίεργος πτεροδάκτυλος, τι θέλει να μας πει το παιχνίδι με τις τοιχογραφίες? Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι, ίσως μάθουμε σε αυτό το επεισόδιο. Προσπαθώ να κάνω τις αγωγές έτσι λίγο να έχουν λίγη ίντριγκα, δεν τα καταφέρνω ιδιαίτερα, τέλος πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, κάθε Δευτέρα ως γνωστόν έχει Rhyme στις 2 η ώρα. Εκτός κι αν έχει τελειώσει. Okay, έχουμε μείνει στη φάση που έχουμε ξεφύγει μάλλον από τον πτεροδάκτυλο, αλλά έχει αυτές τις ιδέες εκεί πέρα κάτω. Επίσης το παιχνίδι γενικότερα τώρα τρέχει λίγο μιέχ. Δεν ξέρω γιατί. Είναι η περιοχή μάλλον. Α, δεν πεθάναμε, όλα καλά. Αυτά τώρα τι τα κάνω εγώ. Φιλικά δεν μοιάζουν. Ό,τι είναι μαύρο, χωρίς πόδια και κάνει και μοιάζει με ζόμπι, πιθανότητα δεν είναι φιλικό. Τέλος πάντων, φεύγουμε λίγο από εδώ. Το αγνώ, εντάξει, φεύγω. Αυτά γενικά με παρατηρούν εμένα, είναι τυφλά, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τυφλά και να μην είναι κουφά, ή μπορεί να είναι κουφά και τυφλά. Γενικότερα με αγνοούν εμένα, νομίζω. Κάνουν κάτι πράγμα. Α, σταμάτησαν να με αγνοούν. Περίμενε. Ίσως το ρόλο εδώ μου είναι χρήσιμο. Οκ, παραλίγο να πέσω. Θα πέσω βασικά, ξέρεις τι. Πέθανα. Α, λες να μην μπορεί να πέσει εδώ πέρα. Καταρχάς απέναντι έχει μια κουτσουλιά. Άρα μπορεί να πιαστώ από την κουτσουλιά. Ωραία, αν προχωρήσουμε από εδώ, λογικά πηδάω απέναντι και φτάνω και κάτω. Γενικότερα εδώ ο χώρος έχει πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρω πού να πρωτοπάω. Τέλος πάντων. Ωραία, ανέβηκα πάνω, πήδα απέναντι. Δεν πεθαίνεις, όλα καλά πήγανε. Επίσης παιδιά, μην μου λέτε τι θα γίνει στη συνέχεια αν το έχετε δει. Αν το έχετε δει, καλά κάνατε και το είδατε. Μην δείτε το δικό μου, μην γράφετε σχόλια για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτε εσείς ένα χα. Δεν... χα. Κάνει. Δεν κάνει. Χα, εντάξει, δεν θέλησε. Τέλος πάντων, ακούω ακόμα αυτά τα πράγματα να ψιθυρίζουν μέσα στα αυτιά μου. Σιγά σιγά χάνονται. Τώρα που πάμε όμως. Α, έχει κάτι εδώ που μοιάζει ότι άμα του κάνω χα, ίσως γίνει κάτι φοβερό. Το περίμενα να συμβεί αυτό. Δεν ξαφνιάστηκα. Αλλά ήταν όμορφο. Το παραδέχομαι. Λοιπόν, δεν ξέρω που πάω, τα σαν μια μύδια, σήμα κατά τεθέν. Νομίζω ότι πηγαίνω όχι από εκεί που ήρθα, από κάπου αλλού, κάπου βγαίνω τώρα. Τι είναι αυτό, εδώ πέρα έχει νερό ε. Απ' την άλλη έχει τίποτα. Απ' την άλλη δεν έχει τίποτα, οπότε θα βγω από εδώ. Έκανα κάτι εδώ πέρα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Τι είναι αυτό το νερό. Το καλό είναι ότι κολυμπάμε. Βούτα. Μας το λέει και το παιχνίδι, μπει. Λογικά θα υπάρχει κάτι εδώ, ναι. Υπάρχει ένα πέρασμα υποθαλάσσιο, οπότε συνεχίζουμε από εδώ πέρα μέχρι να βγούμε έξω, υποθέτω. Ωραία, πάνω δεξιά μπορεί να είναι η facecam, αλλά σας το λέω εγώ ότι κάτι φόρτωσε, οπότε πέρασε και αυτό το πράγμα. Οπότε λογικά κάτι έκανα. Καταρχάς, α, οκ, ο γλάρος ήταν αυτός, δεν ήταν πτεροδάκτυλος. Ναι, μας έχει δει. Αναρωτιέμαι αν εγώ τώρα πρέπει. Πέθανα. Μη. Δεν χρειάζεται. Ωραία, τι να κάνω, να κάτσω εδώ για πάντα ρε παιχνίδι, αυτό θες? Αυτό θέλεις να είναι το μέλλον μου στο παιχνίδι? Να ζήσω πλέον κάτω από εδώ πέρα? Δεν νομίζω ότι αυτό θέλει το παιχνίδι από εμένα. Νομίζω το παιχνίδι θέλει να ανακαλύψω περισσότερα, αν και θα με σκοτώσει τώρα, ναι. Δεν προλαβαίνω να πάω εδώ ή προλαβαίνω, πρόλαβα. Καταρχάς άλλαξε ο καιρός. Μπήκα εδώ μέσα και άλλαξε ο καιρός έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα λογικά δεν χρειάζεται να είμαι. Αν βγω πάλι έξω, τι? Θα είναι μέρα, ας πούμε. Επίσης, πού να πάω? Α, μάλλον, περίμενε. Καταρχάς, μη με φας ακόμα, ναι. Με φας! Ωραία, κάτι φωτίζει εκεί πάνω. Εγώ θα πάω εκεί πέρα. Λογικά εκεί πρέπει να πάω. Έστω ότι. Βούτα μέσα, ωραία. Ου, εδώ έχει πράγματα, κάτσε. Τι είναι όλα αυτά? Αυτό δεν ξέρω αν με σκοτώνει. Το αγνώ. Έχουνε βάλει και κάτω από τη θάλασσα πράγματα. Το εκτιμώ αυτό, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να είναι τίποτα, να χάνει το βυθό, ας πούμε. Γιατί πιθανότητα εδώ δεν κάνω τίποτα. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Κάτσε, γιατί μάλλον πεθαίνουμε. Πάρε μια ανάσα, μη σκάσεις. Έχουμε περάσει. Πάρε ανάσα! Όλα καλά. Λοιπόν, τώρα. Ναι, τα βλέπετε αυτά πάνω δεξιά. Ναι, πρέπει να βουτήξουμε. Γιατί. Εμένα έχει στο νου του, ακόμα και όταν κολυμπάω, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ έχει μέδουσες. Δεν μπορούμε να ζούμε πια με στο άγχος. Τι θα γίνει? Μπορεί να μην πνιγούμε, μπορεί να μην πεθάνουμε από ασυτεία, θα πεθάνουμε από το άγχος. Έχουμε από πάνω μας ένα πράγμα σαν πτεροδάκτυλο που θέλει να μας φάει. Έχουμε από δίπλα τις μέδουσες. Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Εδώ κάτι έχει. Λες να πρέπει να πάω κάτω από το νερό κάπου? Λες να πρέπει να πάω κάτω από το νερό
και να βγω μετά από πάνω. Ίσως. Κάτι συμβαίνει εδώ. Αυτό πρέπει να ανοίξει κάπως. Ναι, κάτσε γιατί πεθαίνουμε. Όπα, εδώ έχει άνοιγμα. Πες μου ότι βγήκα κάπου όμορφα. Σήκω. Κάπου βγήκα. Πιάσου, όλα καλά. Έχει και κουτσουλιές. Α, εδώ θέλει δύο κλειδιά, ε. Τι καλά βγήκα, πρέπει να βρω τα κλειδιά. Α! Έχει μια τοιχογραφία με μια βάρκα και ένα κύμα. Δικιά μας βάρκα, μπορεί. Εδώ πέρα δεν έχω κάτι να κάνω. Ναι, καλώς ήρθατε, πεταλούδες. Εγώ κλειδιά δεν έχω. Τέλος πάντων. Κάπου πρέπει να βρω δύο κλειδιά και να έρθω μετά εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται να έχει κάτι άλλο υποθαλάσσιο, αλλά έχει ένα ανήλιο πάλι. Βέβαια εδώ δεν έχω έρθει. Δεν ξέρω αν ανοίγει αυτό το πράγμα. Κάπου πάω πάλι. Πηγαίνω προς τα κάτω. Βασικά δεν ξέρω αν είναι ήλιος. Τέλος πάντων, έχει αυτό το πράγμα που μοιάζει με ήλιο. Θα σας γελάσω. Εδώ πέρα δεν έχω έρθει. Έχει κάτι εδώ. Πάμε πάνω. Δεν πάει πάνω. Πού θα πάω, θα σκάσω. Α, έχει από εδώ πράγματα. Περίμενε. Α, αυτό είναι μάλλον για να παίρνω αέρα. Ναι, είναι για να παίρνεις αέρα από αυτό. Οκ. Okay. Ωραία, βγάζει νόημα. Υπάρχει εδώ για να πάρω αέρα. Εδώ πάνω τώρα κάπου βγήκα. Ναι. Why μου λέει το παιχνίδι. Γυρνάει αυτό το από πάνω. Οπότε προς το παρόν δεν το χρειάζομαι. Πρέπει πρώτα να ανέβω πάνω. Α, εδώ έχει το ένα κλειδί. Ωραία. Πιάστηκα. Ωραία. Γκίμι, γκίμι. Άρπαξε το. Κλασικά μην το βάλουμε στο σαντάκι. Δεν είναι ότι κολυμπάμε στο νερό και μπορεί απλά να φύγει το κλειδί και μετά χαθήκαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό ήταν το ένα κλειδί. Πρέπει να βρούμε άλλο ένα. Και κλασικά όταν βρίσκουμε κάτι στο παιχνίδι, αλλάζει κατευθείαν και η μουσική. Γίνεται, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Είναι αυτή η μουσική του. Μπράβο, κάτι έκανες. Έκανες πράγματα. Πιθανότατα όχι με αυτό το ρυθμό που τραγουδάω εγώ. Τραγουδάω εντός πολλών εισαγωγικών. Ωραία, πρέπει να βρω άλλο ένα τέτοιο. Επίσης, ίσως συμφέρει να είμαι κάτω-κάτω. Μην πεθάνεις, εδώ έχει αέρα. Θα φτάσουμε τον αέρα. Ανάσα. Ωραία. Λοιπόν, θα ακολουθήσω αυτές τις φούσκες γιατί πιθανότατα αυτές τις φούσκες μου δείχνουν τον δρόμο. Για να υπάρχουν εκεί πέρα, λογικά δεν τους έχει βάλει τυχαία έτσι ο developer, εκτός και αν θέλει να μας μπερδέψει και έχει βάλει παντού φούσκες, ξέρω εγώ. Που αρχίζει και φαντάζει αρκετά πιθανό σενάριο στο μυαλό μου. Α, εδώ έχει μισό ήλιο. Πριν είχε μισό ήλιο. Άρα, υποθέτω εδώ έχει το άλλο κλειδί, δεν ξέρω. Μισός και μισός ήλιος κάνουν έναν ήλιο. Ωραία, πάλι εδώ έχει άνοιγμα, οπότε. Περίμενε, πάρε πρώτα ανάσα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Παίρνουμε ανάσα, πάμε πάνω. Έχει άνοιγμα. Πού βγήκαμε εδώ. Τι έχει. Α, νόμιζα θα έχει απλά τον ίδιο γρίφο, αλλά όχι, το παιχνίδι έχει προνοήσει. Καταρχάς μπορούμε να ανέβουμε εδώ πέρα. Α, μπορούμε από εδώ, υποθέτω, ναι. Μπορούμε, ωραία. Τι καταφέρνω από εδώ. Πάμε κάπου γενικά. Α, να το κλειδί. Αλλά δεν ξέρω αν φτάνουμε από εδώ. Αν συνεχίσω από εδώ. Επίσης, δεν ξέρω αν μήπως πρέπει να πάω να αφήσω το ένα κλειδί. Μήπως δεν μπορεί να τα κουβαλήσει και τα δύο. Αν αφήσω, ξέρω εγώ, το ένα. Μετά τέλος πάντων ενεργοποιηθεί κάτι εδώ πέρα, πέσει μια πλατφόρμα, ανέβει μια πλατφόρμα και μπορούμε να πάρουμε και το άλλο. Τέλος πάντων, λέω να πάω να βάλω το ένα κλειδί. Και μετά θα γυρίσουμε να πάρουμε αυτό, με κάποιο τρόπο. Ωραία, έφτασα εδώ πέρα, άσε το ένα κλειδί. Κάτι κάνει, γυρνάει, δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι στο άλλο. Έγινε μαρμάρινο, ξέρω εγώ λοιπόν. Τέλος πάντων, γυρνάω πίσω στο άλλο να βρω έναν τρόπο να το πάρω. Ωραία, έχω γυρίσει εδώ πίσω. Έχει καταρχάς κάτι άλλο εδώ πέρα, δεν έχει. Άρα, κάπως πρέπει να παίρνω το κλειδί από εδώ πέρα. Πες μου ότι πρέπει να ανοίξω κάτι άλλο, ρε παιδιά. Είναι εκεί πέρα το κλειδί, με περιμένει. Λοιπόν, λογικά από εδώ ανεβαίνεις. Ανέβα. Έχει μια κουτσουλιά εδώ πέρα πάνω, οπότε υποθέτω πιάναμε από εκεί. Αλλά το θέμα μου είναι από πού πρέπει να πάω για να φτάσω εκεί. Α! Πήδηξα κάπου, περίμενε. Α, πας και πιο πάνω. Ωραία, πρέπει να πάμε γύρω-γύρω άρα. Ωραία, από κουτσουλιά σε κουτσουλιά κλασικά πλέον τα έχουμε. Μην πέσεις, δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Είπα μην πέσεις, ναι, πολύ ωραία. Κρατήσου. Πολύ χαίρομαι που πιάστηκες. Δεν έχει άλλο, πού πας τώρα. Πήγαινε πάνω, ναι, πολύ ωραία. Είχε και κάτω το μεταξύ. Αλλά δεν βαριέσαι, πήδα απέναντι. Εξαιρετικά. Ωραία, από εδώ πέρα. Λογικά απλά πηδάμε απέναντι. Και μετά εκεί πέρα παίρνουμε το κλειδί. Γυρνάμε πίσω, κάτι ανοίγει αυτή η πόρτα. Αυτή η πόρτα ανοίγει κάτι στον ανεμόμυλο, υποθέτω. Φέρε μου αυτό το πράγμα. Είναι δικό μου, ναι. Μπράβο. Κράτα το, πάμε πάλι να βουτήξουμε να γυρίσουμε πίσω. Ωραία, ήρθα εδώ πίσω που είχε αυτές τις περίεργες φωτιές στην τοιχογραφία με το. Βασικά δεν μοιάζει με κύμα, αλλά το κύμα μοιάζει με κοράκι. Ή τουλάχιστον το δικό μου μυαλό μοιάζει με κοράκι. Δεν ξέρω αν μοιάζει και στο δικό σας. Τέλος πάντων, λοιπόν, βάζουμε το κλειδί. Κάνε πράγματα κλειδί. Λογικά θα... αυτό είναι πόρτα, υποθέτω. Δεν θα ανοίξει κάπου αλλού κάτι. Θα ανοίξει αυτό και μετά θα μπορέσουμε να ανέβουμε πάνω στο βουνό. Μέσα από το νερό.
Ωραία. Θες να θα σε κάνω χα γιατί αυτό κάνω. Είμαι ο τύπος με τα χα. Πού πάει? Φεύγει πάνω. Ωραία. Πρέπει να τρέξω γιατί συνήθως αυτά πηγαίνουν, κάνουν κάτι και μετά το ξεκάνουνε. Αλλά γενικά πηγαίνει αργά, οπότε θα το προλάβω. Έκανες εδώ πράγματα. Α, λοιπόν, όταν καλύπτω αυτό το πράγμα, θα αλλάζει. Ναι, γυρνάει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, καταρχάς, με τι έχουμε να δουλέψουμε? Έχουμε τρία τέτοια πράγματα. Αυτό εδώ κουνιέται. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κουνήσω κάτι άλλο. Αυτό εδώ τι είναι, δεν ξέρω, θα το κάνω χα. Α, πρέπει να τα κάνω και τα τρία. Μάλιστα, λοιπόν, έλα εδώ εσύ. Ωραία, καταρχάς, βάζουμε ένα εδώ, καλύπτουμε το τέτοιο. Ναι, όχι, δεν δουλεύει έτσι ακριβώς. Βασικά δεν δουλεύει καθόλου έτσι. Κάνουμε, άμα κάνω σκιά. Ωραία, κάνω σκιά εδώ. Αυτό μένει για πάντα ανοιχτό, ωραία. Κάτσε λίγο, άμα κάνω χα. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτά δεν μπορώ να μετακινήσω. Ωραία, αυτό μπορώ να το βάλω κάπου και να έχει σκιά σε δύο σημεία. Μάλλον αυτό πρέπει να κάνω. Πρέπει να το βάλω κάπου ώστε δύο αγάλματα να... Για κάτσε να δούμε. Δύο αγάλματα ουσιαστικά να κλείνουν δύο τέτοια. Μετά να πάω να ανοίξω εγώ το άλλο με τη σκιά μου και μετά να κάνω χα. Απλά πρέπει να βρούμε το sweet spot. Νομίζω τα καταφέρνω. Ναι, α, όχι, περίμενε. Ναι, ναι, ωραία. Οπότε το άλλο το καλύπτω εγώ. Έλα. Και μετά λέω χα. Χάπες. Ή πρέπει να προλάβω να έρθω. Λοιπόν. Γίνανε πράγματα νομίζω. Ωραία, τα κατάφερα. Α, αυτό γεμίζει με νερό ώστε να ανέβω πάνω. Το οποίο πάνω. Περίμενε. Μη... Α, παίζω κιόλας. Νομίζω ήταν κάτσιν. Ωραία, αυτό πάνω πρέπει να είναι αυτό που βλέπαμε με τον ανεμόμυλο. Νομίζω ναι. Πάμε από εδώ. Εδώ έχει αυτό το γρίφο το κλασικό που έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Οπότε. Τι σημαδεύω όμως, περίμενε. Α, όχι παιχνίδι, δεν είναι ο κλασικός γρίφος αυτός. Ο κλασικός γρίφος είναι αλλιώς, περίμενε. Υποθέτω κάτι πρέπει να βρούμε. Α, εδώ υπάρχει ένα σαμιαμίδι. Αχ, πάλι εδώ είναι ο πτεροδάκτυλος, μη μου πεις. Ναι, είναι εδώ πέρα πάλι. Άσε με βρε, ακόμα δεν βγήκα. Ωραία, αν προσπαθήσω να βγω έξω, όπου κι αν είμαι, με πιάνει αυτός ο πτεροδάκτυλος. Ναι, δεν έχω κάπου εδώ να κρυφτώ. Έχω κάπου να κρυφτώ, από εδώ δεν πάει καταρχάς. Τι είναι αυτό? Ναι, δεν χωράει καν. Με πιάσε. Ωραία, μπορώ να ανέβω από εδώ, οπότε λογικά από. Πιάσου! Πάλι θα με φάει. Όχι, εδώ είμαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να πάρω αυτό το πράγμα λογικά κάτω. Φέρτο μου αυτό. Α, πάλι θα βγει αυτό το μαύρο τέτοιο. Κάτσε γιατί είχε και το. Πού το πήγε? Τι γίνεται? Δεν ξέρω. Πίδα. Όχι εκεί, εκεί. Πιάστο. Φέρτο κάτω μαζί σου. Ωραία, τώρα μπορούμε να λύσουμε ποτέ το γρίφο. Ωραία, ακουμπάω το νεκροκεφαλή στην νεκροκεφαλή. Συνήθως όταν κάνεις αυτό, γίνονται όμορφα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε αυτό, ξέρω εγώ. Κλακ. Θα εμφανιστεί κλειδί. Α, θα εμφανιστεί αυτό το πράγμα που είναι για να αλλάζεις τέλος πάντων το φως. Οπότε, έμεινε αυτό εδώ πάνω. Άρα, αν το πάρω, το μετακινήσω και δημιουργήσω σκιά πάνω στον ήλιο με αυτό και το άγαλμα, θα γίνουν πράγματα. Ωραία, έγινε αυτό. Εσύ τι ανοίγεις? Νερό, πάμε πιο πάνω. Α, οκ, okay. Πάμε πιο πάνω. Ή όχι, δεν ξέρω. Εδώ σταμάτησα, δεν έχει πιο πάνω. Άρα γιατί το κάναμε αυτό, κάτι. Α, πλημμύρισε εδώ πέρα ο τόπος εντωμεταξύ. Ωραία. Ουσιαστικά το κάναμε μάλλον αυτό για να μπορώ να κολυμπάω και να μην έρχεται το πουλί. Να, τώρα θα πέσω μέσα. Εδώ δεν μου κάνει τίποτα. Ωραία, από εδώ πάνω μπορώ να... Δεν μπορώ. Λάθος ήρθα. Ωραία, εδώ βγαίνουμε πάλι πάνω. Α, έχει τέτοια... Αυτά εδώ, τα οποία τέλος πάντων μας σκεπάζουν. Εδώ νιώθουμε την ασφάλεια νομίζω. Γιατί με κοιτάει ακόμα, εντάξει, σταμάτησα με κοιτάει. Α, ωραία, θα πηγαίνουμε από τέτοιο. Α, έχει κι άλλο εδώ, τι είναι αυτό? Why, γιατί μου είπε why? Περίμενε, κάτσε, γιατί έχουμε και ένα πράγμα πάνω από το κεφάλι μας. Φύγε. Ευχαριστώ. Ωραία, εδώ γιατί μου γράψε why. Όχι, X μου γράψε, εντάξει. Άλλο είδα εγώ, τέλος πάντων. Τράβατο. Τράβατο. Έφυγε πάλι. Δεν ξέρω, αυτή η μαυρίλα πρέπει να το σκοτώνει λογικά. Έφαγε κι άλλο κεραυνό. Λοιπόν, αυτός είναι ο δεύτερος ανεμόμυλος που κάνουμε trigger. Λογικά με τον τρίτο έχει πεθάνει, γιατί είχε τρεις ανεμόμυλους, ένα πουλί, αυτό τέλος πάντων που είχαμε δει στην τοιχογραφία. Εδώ πέρα τι έχει, κάτσε, περίμενε. Περνάμε από εδώ κάτω? Όχι, δεν περνάμε από εδώ κάτω, απλά έχει νερά. Ωραία.
Αλλάζει και η μουσική εντωμεταξύ. Πάλι έπεσα τώρα κάπου. Ωραία. Αν πάω αυτό εδώ, ανεβαίνω από εδώ. Και λογικά πηγαίνω εδώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάω. Δεν πηγαίνω εκεί κάτω. Μοιάζει να μην έχει να πάω μετά κάπου. Ωραία. Από εδώ κάτω είναι η θάλασσα. Ωραία η θάλασσα, αλλά δεν θέλω να πέσουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα πού πάω, να πάω από αριστερά. Ας πάω από αριστερά. Ήρεμα. Εντάξει, πέθανε. Σχεδόν. Βούτυξα. Γιατί βούτυξα. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το κάνω αυτό. Κοίτα, λέω να πεθάνω, να πάμε και λίγο από την άλλη. Να δούμε τι έχει και από την άλλη. Για να είμαστε τέλος πάντων 100% σίγουροι. Γιατί δεν πεθαίνεις κατά το νερό. Πέθανε. Αρχίζει και σκάει. Λίγο το λυπάμαι. Αλλά πρέπει να γίνει. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Έλα, εντάξει, φτάνει. Δεν έχει άλλη ανά. Αυτό ήταν. Ωραία. Fade to black. Κάπου θα μας βγάλει. Εδώ πάνω. Πολύ χαίρομαι που μας έβγαλες εδώ πάνω. Λοιπόν. Α, βασικά από την άλλη δεν έχει τίποτα. Μάλλον πρέπει να πέσουμε όντως στη θάλασσα. Λογικά τώρα πάμε εκεί πέρα. Στον άλλον ανεμόμυλο. Τον οποίο ανεμόμυλο θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα το αφήσω τώρα. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Και πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλο ένα τέτοιο ίδιο πράγμα στον άλλο ανεμόμυλο για να πεθάνει αυτό το πράγμα που μας κυνηγάει. Όλα τα λέω πράγματα, ναι. Τόσο πλούσια ελληνική γλώσσα και εγώ χρησιμοποιώ μία λέξη. Τέλος πάντων, στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε εκεί πέρα, θα λύσουμε τέλος πάντων τους γρίφους, θα δημιουργηθεί ένα σύννεφο να δούμε μετά πού θα πάμε. Θα με εδώ πέρα σκοτώνουμε τον πτεροδάκτυλο. Ξέρω εγώ, εντάξει, θα μου πεις από τη μία μας κυνηγάει, θέλει να μας σκοτώσει, οπότε ξέρεις τι, καλύτερα να το σκοτώσουμε εμείς. Από την άλλη, αυτό ζούσε εδώ πέρα χρόνια. Anyway, λοιπόν, άλλο επεισόδιο Rhyme έφτασε στο τέλος του. Αν μας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like, subscribe να μην χάνετε τα επόμενα. Πατήστε την καμπάνα αν θέλει να παίρνετε ειδοποίηση για αυτό το κανάλι. Επίσης, εδώ πέρα θα εμφανιστούν άλλα βίντεο που άμα θέλετε, τα κλικάρετε και πηγαίνετε και τα βλέπετε. Και αυτά, σας αφήνω. Αντίο.